βλέπουμε ότι το ΚΚΕ δίνει μία μάχη για την τέταρτη θέση μαζί με το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Εσείς ανησυχείτε όντως πως εκεί τα πράγματα δεν είναι δεδομένα? Εμείς θεωρούμε ότι στις ευρωεκλογές στις 9 Ιούνιου μπορεί να εκφραστεί η ανωδική πορεία του κόμματος που είχε μία αντανάκλαση και αποτυπώθηκε στις βουλευτικές εκλογές, στις δημοτικές και στις περιφερειακές. Και να δυναμώσει ακόμα περισσότερο αυτό το ρεύμα αμφισβήτηση απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική. Γιατί με αφορμή και τη συζήτηση για την ακρίβεια, πολλά μπορούν να ακουστούν, αλλά τι μένει απ' έξω, πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν οι αιτίες αυτών πριν των κυμάτων της ακρίβειας. Επειδή το ΚΚΕ είχε καταγράψει πολύ ανωδική πορεία τους τελευταίους μήνες, δηλαδή σας είχαμε δει σε δημοσκοπήσεις να φλερτάρετε ακόμη και με το διψήφιο ποσοστό. Η κάμψη που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, εσείς την εξηγείτε κάπως? Εμείς βλέπουμε ότι μπορεί να εκφραστεί και αυτό που συναντάμε και καθημερινά στον κόσμο, ο οποίος προβληματίζεται και λέει ποιος θα αντιμετωπίσει αυτή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που συνεχώς μας φορτώνει με νέα βάρη. Και εμείς λέμε ότι το πραγματικό δίλημα αυτών των εκλογών είναι αν θα πάρει πράσινο φως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τους χορηγούς της. Γιατί κοιτάξτε, δεν μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει το Ευρωκοινοβούλιο το 75% όσων έχει ψηφίσει εδώ και η Νέα Δημοκρατία. Εδώ είναι το θέμα με το ΚΚΕ. Λοιπόν, όταν η Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει το 94%, η Ελληνική Λύση το 55% και παρουσιάζεται δίθεν ως αντισυστημική δύναμη. Αλλά το πραγματικό δίλημα είναι αν θα πάρει πράσινο φως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να συνεχίσει ή αν θα φάει κόκκινη κάρτα με αφορμή και την υλοποίηση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μονοπωλίων που είναι φυλακή για τους λαούς. Εδώ είναι το θέμα με το ΚΚΕ. Εγώ θα χρησιμοποιήσω και κάτι που έχει πει και ο γραμματέας του κόμματός σας. Μας αγαπάτε αλλά δεν μας παντρευόσαστε, που λέει και το τραγούδι. Πολλά από αυτά που λέτε ακούγονται πάρα πολύ θετικά στα αυτιά του κόσμου. Εκεί που ενδεχομένως ο κόσμος μπερδεύεται είναι στο εξής. Σου λέει έρχεται τώρα το ΚΚΕ και διεκδικεί ψήφο στις ευρωεκλογές και θέλει να έχει και αύξηση των δυνάμεων του για ένα θεσμό με τον οποίο διαφωνεί. Είσαστε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς μιλάτε για ένα άλλο μοντέλο οικονομικό, μιλάτε για ένα άλλο τρόπο διακυβέρνησης με την εξουσία στο λαό. Ναι. Και αυτό είναι το οποίο θα πρέπει εσείς να προσπαθήσετε να πείσετε, σε αντίθεση με τους άλλους οι οποίοι λένε το κυβερνητικό μου πρόγραμμα. Ακριβώς. Εσείς κυβερνητικό πρόγραμμα δεν έχετε παρουσιάσει. Προφανώς έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα, δηλαδή ένα πρόγραμμα ανατροπής αυτής της βαρβαρότητας. Αλλά να η ανατροπή παίζει πολύ, βλέπω πάντως. Πολιτική ανατροπή, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς λέτε ανατροπή γενικώς. Εμείς μιλάμε για την πραγματική ανατροπή. Καλά, εσείς τη λέγατε πάντα την ανατροπή. Έτσι. Και δεν, αν θέλετε και το ΚΚΕ, η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη αντισυστημική ψήφος. Αλλά να σας το πω και στην ουσία. Ακριβώς επειδή το ΚΚΕ αντιπαλεύει αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πρωταγωνίστρια στους υπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις, που είναι παράδεισος το λόμπις, που μαζί είχαν ψηφίσει ότι τα λόμπις είναι στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Ακριβώς γι' αυτό πρέπει να είναι ακόμα πιο ισχυρό το ΚΚΕ και εκεί που παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις, αλλά κυρίως εκεί που ανατρέπονται στον δρόμο του αγώνα. Είναι που πρέπει να συζητάμε για όλα αυτά όταν πάει ο κόσμος στο σούπερ μάρκετ και δεν ξέρει τι θα ψωνίσει, ενώ την ίδια στιγμή οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ έχουν κάθε τρίμηνο 1 δισεκατομμύριο ευρώ κέρδη. Είναι πρόκληση να συζητάμε γι' αυτό. Την ίδια στιγμή που ο κόσμος πληρώνει 80 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για συμμετοχή στα φάρμακα και οι φαρμακοβιομήχανοι έχουν 30 εκατομμύρια ευρώ, τους τα χαρίζει η κυβέρνηση. Και λέμε για τις αιτίες της ακρίβειας, γιατί πραγματικά η μισθή είναι 15% κάτω σε σχέση με το 2011. Στο δημόσιο που έχουν και απεργίες στις 21 Μάη, μιλάμε για 40% κάτω μειωμένο εισόδημα σε σχέση με το 2009. Και βέβαια ταυτόχρονα η ακρίβεια συνδέεται και με τους φόρους. Μιλάνε για 3 δισεκατομμύρια ευρώ πλεόνασμα το τετράμινο αυτό του 24, που ήταν από την αφέμαξη κυριολεκτικά του εισοδήματος των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ελευθεροεπαγγελματιών, από τους έμεσους φόρους, και την ίδια στιγμή 500 συγμένες επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο είχαν. Κυρία Δάγκα, μην τους βάζετε όλους μαζί. Μην εξισώνουμε 500. Το συνταξιούχο και το μισθωτό με τον ελεύθερο επαγγελματία που ξέρετε και ξέρω ότι φοροδιαφεύγει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Το λέω έτσι μέσα από την καρδιά μου αυτό. Γυρνάμε στα μαγαζιά
στα εμπορικά μαγαζιά αλλά και σε άλλους κλάδους όπου υπάρχουν ελευθεροεπαγγελματίες και δεν ξέρουν πώς θα πληρώσουν τους υπέροχους φόρους. Όταν μιλάμε, για αγορασμένη και είναι πρόκληση να μιλάμε όταν ψηφίσανε το 2021 να μονιμοποιηθούν τα πράσινα χαράτσια στην ενέργεια. Λοιπόν, θα πάμε στην δύναμη στα τάτα. Γι' αυτό λοιπόν. Πρέπει 9 του Ιούνιου με ένα ακόμα πιο δυνατό κουκουέ να σταλεί.